Τέλος από σήμερα η εργασία για τους μη εμβολιασμένους υγειονομικούς, καθώς όσοι δεν αποφάσισαν και σήμερα να εμβολιαστούν, από αύριο σύμφωνα με τα μέτρα της κυβέρνησης δεν θα επιστρέψουν στο χώρο της εργασίας τους. Η κινητοποίηση στο Παγνί ξεκίνησε από εργαζόμενους νωρίς το πρωί, με το αίτημα το μέτρο να αποσυρθεί και οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν κανονικά από αύριο τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο εμβολιασμός σαν στοιχείο εκβιασμού, τρομοκρατίας, απολύσεως των εργαζομένων και ταυτόχρονα προσπάθεια να μπουν οι ιδιώτες στα νοσοκομεία. Εμείς ξεκαθαρίσαμε στην κυβέρνηση, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη διοίκηση ότι αν φύγουν οι εργαζόμενοι από τα νοσοκομεία, έστω και ένας, το σύστημα υγείας που ήδη έχει σοβαρά προβλήματα θα δημιουργηθούν ακόμα πιο ξημένα. Ότι ο εμβολιασμός σε εργαζόμενους υγειονομικούς στα νοσοκομεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό που φτάνει και ξεπερνά το 90% εδώ και καιρό, ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Παγνί, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι κάθε άλλο παρά για την ασφάλεια των ασθενών έχει ληφθεί το μέτρο της αναστολής, για το οποίο υποστήριξαν ότι συνδέεται περισσότερο με σκοπιμότητες συρρήκνωσης της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών. Έχει εμβολιαστεί ένας αριθμός εργαζομένων. Υπάρχει ένας αριθμός εργαζομένων που δεν έχει εμβολιαστεί, επιμένει στην άποψή του ή έχει άλλα ιατρικά ζητήματα ή έχει νοσήσει, έχει αντισώματα. Αλλά παρόλα αυτά η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί δεν τα αποδέχεται γιατί δεν είναι στις παθήσεις που η ίδια η κυβέρνηση έχει βάλει. Άρα έχουμε και τέτοια είδους ζητήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συνεξοδοτηθούν και δεν μπορούν να συνεξοδοτηθούν λόγω των αναστολών. Η κυβέρνηση έχει επιφέρει με την πολιτική της σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στα νοσοκομεία που οι Ηρακλειώτες θα τα ζήσουν από σήμερα. Πάντως, όπως και στα νοσοκομεία όλης της χώρας, έτσι και στην Κρήτη, μέχρι και το τελευταίο λεπτό υπήρξαν υγειονομικοί που αποφάσισαν να εμβολιαστούν και να μην βιώσουν την περιπέτεια της αναστολής εργασίας. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ο αριθμός των μη εμβολιασμένων που από αύριο τίθεται σε αναστολή είναι 56 άτομα, ενώ στο Παγνί οι μη εμβολιασμένοι είναι 135 από τους 2.208 εργαζόμενους. Αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να πείσει τους εργαζόμενους, αλλά να τους κβιάσει, να τους τρομοκρατήσει, να κουνήσει το δάχτυλο στους μαχόμενους υγειονομικούς που 18 μήνες έχουμε δώσει τη μάχη να προασπίσουμε την υγεία του ηρακλειώτικου και ελληνικού λαού.